ακολουθεί ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Σταυρού. Εδώ θα ήθελα να έρθει η εκπρόσωπος του Συλλόγου, η κυρία Ιντούλα, να μας πει δύο λόγια για τον Σύλλογό της. Συλλόγου Σταυρού, θέλω να ευχαριστήσω το Σύλλογο Εργασιατών που επέλεξε το Σύλλογό μας να χορέψει απόψε στην εκδήλωσή τους. Θα παρουσιάσουμε απόψε το εφηβικό τμήμα του Συλλόγου μας. Θέλουμε την επίοικιά σας, είναι ενός έτου ζωή, αλλά με μεγάλη προσπάθεια και από τα παιδιά και από το δάσκαλο, φτάσαμε σε αυτό το αποτέλεσμα που θα δείτε απόψε. Θέλω επίσης να πω δύο λόγια για τον σύλλογό μας, ο οποίος είχε ιδρυθεί από το 1980 με πολλές δράσεις. Χαλάρωσε κάπου εκεί στο 1995, το 2005 εμείς ανασυστήσαμε το σύλλογο και από τότε με ποικίλες εκδηλώσεις που όλες έχουν βάσει τον πολιτισμό, το περιβάλλον, τον άνθρωπο, προσπαθούμε να δώσουμε ό,τι είναι δυνατό στον κόσμο μας. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης το Σύλλογο Μικρασιατών για τη μεγάλη δράση, για όλα αυτά που έχει προσφέρει στον κόσμο της επαρχίας μας, που μέσα από τις εκδηλώσεις ζωντανεύουν στη μνήμη μας, την ιστορία της Ελλάδος, την ιστορία των ανθρώπων αυτών που ξεζώθηκαν από τον τόπο τους, που ήρθαν εδώ να ξαναστήσουν πάλι από την αρχή της ζωής τους, αλλά με την περηφάνεια και την αξιοπρέπεια που κουβαλούσαν μέσα τους, έχουν δώσει δείγματα πολιτισμού πολύ σπουδαία και άξια λόγου. Να είστε πάντα καλά, να μας γεμίζετε την ψυχή, γιατί πλούσια συναισθήματα πλημμυρίζουν την καρδιά μας μέσα από τις εκδηλώσεις των Μικρασιατών και πάντα με σπουδαίες και καλές δράσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα παιδιά μας θα χορέψουν τραγούδια Θεσσαλίας. Ένα μικρό δείγμα που προσφέραμε στο Σύλλογο Μικρασιατών, να στολίσουν την πλατεία που δίκαια τους έχει καταχωρηθεί. Εύχομαι καλή διασκέδαση σε όλους, να είστε όλοι καλά και πάντα να ανταμώνουμε. Ευχαριστώ πολύ. Thank you.
Σαν καρούλα θα πεθάνω, σαν καρούλα.
υπέροχη.